Αυτή τη στιγμή η κρίση χτυπάει την οικονομία μας σε τρία επίπεδα. Στο μακροοικονομικό, στο μεσοοικονομικό και στο μικροοικονομικό. Εν συντομία τι εννοώ. Σε επίπεδο μακροοικονομικό είναι σαφέστατο ότι το υψηλότατο ποσοστό ύφεσης έχει αδυνατήσει όλες τις διαστάσεις του οικονομικού μας συστήματος. Και πλέον βρισκόμαστε στα όρια του δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Είτε έχοντας τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ταμείου Ενίσχυσης και Ανάκαμψης, είτε όχι, η δημοσιονομική μας ισορροπία πλέον έχει χαθεί. Βρισκόμαστε δηλαδή στα κόκκινα νερά. Και κάποια στιγμή οι αγορές, αυτά τα κόκκινα νερά, όταν θα αρχίσουμε να επανερχόμαστε στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σε συνθήκες έτσι, μεγαλύτερης κανονικότητας, θα το θέσουν μπροστά. Σε επίπεδο μεσοοικονομικό τώρα η κρίση. Τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και πάρα πολλοί κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, και δεν αναφέρουμε μόνο στενά στον τουρισμό ή στην εστίαση, που θίγονται περισσότερο, αλλά και πολλοί άλλοι κλάδοι, ο κλάδος των μεταφορών για παράδειγμα, ο κλάδος λιανικού εμπορίου, έχουν δεχτεί σημαντικότατα πλήγματα που μάλιστα αν τα εντοπίσεις και σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, συγκεκριμένα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διαδικασία της επανάκαμψης. Μην το θεωρείτε αυτόματο. Και πάνω σε αυτό θα κάνω μια σημείωση αμέσως μετά. Και βέβαια το κρισιμότερο είναι το επίπεδο του μικροοικονομικού. Το επίπεδο του κυτάρου. Το επίπεδο της επιχείρησης. Η τυπική ελληνική επιχείρηση σήμερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες δυστυχώς κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι το μόνο που έχει ανάγκη είναι χρηματοδοτική ενίσχυση. Αυτό δυστυχώς είναι άστοχο. Αυτό δυστυχώς είναι η κυρίαρχη αντίληψη και όλων των αναλυτών. Λέμε δηλαδή ότι οι τράπεζες πρέπει να δώσουν πιο πολλά λεφτά και μάλιστα βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το αξιόχρεο ενδεχομένως κάποιων επιχειρήσεων, πράγματα δηλαδή τα οποία ακουμπάνε και το όριο του, πώς να το πούμε, του κωμικοτραγικού. Να ζητάς να σε δανείσει κάποιος όταν ξέρει ότι αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται ποτέ να τα λάβει πίσω. Και αυτό θα σήμαινε ότι στην ουσία δίνουμε ακόμα ένα χτύπημα στο ασθενές έως σήμερα τραπεζικό μας σύστημα.